Καθόμουν τόση ώρα μέσα μου και κοίταγα να δω τι πολεμάω περισσότερο στη ζωή μου. Αλλά για να μπορέσω να δω τον πόλεμο χρειάζεται να αρχίζω να έχω επίγνωση ότι μάχομαι. Οπότε θα σας δώσω λίγο χρόνο να δείτε αν μπορείτε να δείτε τη μάχη στη ζωή σας. Η οποία βέβαια είναι κρυμμένη. Η φανερή είναι όταν θα έχεις μια αντιδικία με κάποιον. Εκεί πλέον είναι αργά, γιατί απλά εκδηλώνεται. Δεν έχεις επίγνωση ότι αυτή η μάχη βρίσκεται μέσα σου. Απλά ο άλλος είναι εκεί παρόν για να εκδηλωθεί. Δεν παίζει ρόλο αν μάχεσαι, όπως βλέπετε στο Hollywood, με δύναμη, με σπαθιά, με όπλα. Μπορεί να μάχεσαι υπόγεια. Μπορεί να μάχεσαι μέσα από την υποχώρηση ή μέσα από την επίθεση. Ένα είναι φανερό ότι δεν κάθομαι στη θέση μου. Δηλαδή το να είμαι σταθερό στα δύο μου πόδια στη γη. Ή θα υποχωρώ και θα ετοιμάζομαι για μάχη ή θα επιτίθομαι για να την ολοκληρώσω. Έτσι ακόμα και αν τυχόν μέσα από τα πρέπει, τον δίθεν σεβασμό, τη δίθεν ευγένεια δεν μπαίνω σε μια εξωτερική μάχη, αυτή η μάχη παραμένει μέσα μου. Μπαίνει βαθιά μέσα στο ασυνειδητό μου και έχω ξεχάσει και τι είναι μάχη και τι μάχομαι. Έτσι όταν έμεινα 10 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσω, ρώτησα εμένα, λέω, τι είναι αυτό που μάχομαι. Θέλω το αόρατο να γίνει φανερό. Αυτό που αισθάνθηκα είναι τη γέννησή μου, δηλαδή αυτό που είμαι. Δεν θέλω με τίποτα να είμαι αυτό που είμαι. Οπότε θα ξεκινήσω από αυτό που είμαι όπως το έχω ψηλαφίσει εγώ, όχι επειδή ακριβώς δόθηκε μία πληροφορία, ότι μπορεί να έρθει κάποιος να σας πει ότι αυτό είσαι ως γέννηση, αλλά το ερώτημα είναι αν εσύ μπορείς να το νιώσεις, να το αισθανθείς και να δεις αυτό τι σου λέει. Έτσι ξεκινήσω με εμένα. Πριν από καιρό, με ρώτησε η Χριστίνα, είσαι ο Αδάμ ή πιστεύεις ότι είσαι ο Αδάμ. Οπότε, όταν αυτή η ερώτηση έγινε πριν από χρόνια, η απάντηση ήταν φανερή, το πιστεύω. Γιατί να το πιστέψω, γιατί το να είσαι ο Αδάμ, για την ιστορία, έχει μία αξία. Το ότι ήμουν ο Πέτρος το γνώριζα πριν ακριβώς αυτό υποθεί μέσα από ένα δικό μου βίωμα, αλλά ακόμα και αυτό πάλι έχει μία αξία. Δηλαδή, αν γυρίσω στην ιστορία, ο Αδάμ και ο Πέτρος είναι δύο επιφανή άτομα. Βέβαια, όλα αυτά είναι για εμένα, δεν είναι για κανέναν άλλον, αλλά αν τυχόν εγώ πω ότι είμαι ο Αδάμ και ο Πέτρος και εσύ το πιστέψεις ή το θαυμάσεις ή το ζηλέψεις, μόνο και μόνο γιατί ακριβώς έχεις διαβάσει μια ιστορία. Μόνο και μόνο γιατί έχεις ακούσει ότι αυτό είναι ένα σημαντικό πρόσωπο στη ζωή της γης. Μόνο και μόνο γιατί έχεις διαβάσει τα θρησκευτικά ότι ο Πέτρος ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου και εκείνος ο οποίος πρωτοστάτησε σε αυτό που λέγεται διάδοση του χριστιανισμού. Οπότε για σένα αυτό δεν έχει καμία σημασία, καμία αξία. Αν όμως πιστέψεις ότι ακριβώς έχεις διδαχτεί, τότε αν εγώ παρουσιαστώ και σου πω εγώ είμαι αυτή η ψυχή, εσύ είτε θα με θαυμάσεις, θα με ζηλέψεις, είτε βέβαια πολύ σωστά θα αμφισβητήσεις αυτό το οποίο λέγεται και θα γυρίσεις τον ίδιο στον εαυτό. Οπότε όταν εγώ μιλάω για εμένα, το ερώτημα είναι αν ο καθένας μπορεί να νιώσει και να αισθανθεί ποια είναι η δικιά του αλήθεια.
Έτσι, με κάποιο μαγικό τρόπο, η αλήθεια έχει κρυφτεί, η ιστορία έχει γραφτεί όπως εγώ θα ήθελα, δηλαδή ως Αδάμ είμαι αθώος. Και ως Πέτρος είμαι υπερασπιστής. Όμως, αν είμαι ο Αδάμ, τότε ακόμα και από τις γραφές, η πρώτη ψυχή, δηλαδή ο πρώτος άνθρωπος επί της γης, δημιουργήθηκε μέσα από την αγάπη. Άρα είμαι η αγάπη σε σώμα, ως γέννηση, αλλά ποτέ ως έκφραση. Εάν με βάζεις να διαλέξω τι θέλω αγάπη ή δύναμη, θα σου έλεγα δύναμη. Η αγάπη ποτέ για εμένα δεν είχε ιδιαίτερη αξία. Γιατί είμαι αυτό που είμαι, οπότε το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με όλους τους ανθρώπους. Αυτό που είναι οι ίδιοι ως αρχική γέννηση δεν έχει καμία αξία. Έχει αφαιθεί και κοιτάμε να είμαστε κάτι άλλο. Οπότε η βαθύτερη μάχη μου είναι η ίδια μου ποιότητα. Η ίδια μου ουσία. Η ίδια μου γέννηση. Και αν με ρωτήσεις, έχω κάνει τα πάντα για να μην το νιώσω, να μην το αισθανθώ και να μην απλωθεί αυτή η αγάπη. Τα πάντα. Δεν σε αγαπάω, γιατί δεν με αγαπάω. Γιατί δεν είμαι αυτό που είμαι. Έτσι, για να μπορέσω εγώ να είμαι ο εαυτός μου, χρειάζομαι δύο ενέργειες. Το πρώτο είναι να έχω ένα σεβασμό απέναντι σε αυτό που είμαι και σε αυτό που έχω. Οπότε, ως γέννηση πρωταρχική, θα είχα αισθήματα, τα οποία όμως ποτέ δεν τα σεβάστηκα. Αν γυρίσω στη ζωή μου, θα δω ότι οτιδήποτε πάντοτε είχα, ποτέ δεν το σεβόμουν. Και έτσι χωρίς τον σεβασμό, αυτόν που τον χρειάζομαι να τον έχω, δεν έγινα και ποτέ κύριος του εαυτού μου. Δηλαδή, αυτά που είχα ποτέ δεν τα ασπίστηκα, δεν τα γεύτηκα, δεν τα άπλωσα, δεν τα εξέφρασα στη γη. Από την ώρα που θα αφήσω ένα μέρος από αυτό που είμαι, τότε το επόμενο βήμα θα είναι ή να το ζηλεύω ή να θέλω να αποδείξω ότι το έχω. Δείτε ότι θέλουμε όλοι να αποδείξουμε κάτι που δεν έχουμε. Αν κάτι το έχεις και το εκφράζεις, δεν χρειάζεται απόδειξη. Αν ήμουν η αγάπη, δεν θα χρειάζονταν να σου αποδείξω ότι σε αγαπάω. Ή το αισθάνεσαι ή δεν το αισθάνεσαι. Έτσι, από την ώρα που ο Θεός δημιούργησε ένα πλήθος ψυχών, κάποια ψυχή θα ήταν η πρώτη. Το λέω κάποια με την έννοια ότι αυτό έχει μόνο σημασία για εμένα, γιατί αυτό είμαι. Όμως για όλους τους υπόλοιπους δεν έχει καμία. Δηλαδή είμαι ένας από τους πολλούς. Είτε ήμουνα το νούμερο 1, είτε ήμουνα το νούμερο 10, αυτό το οποίο θα είχε σημασία για εμένα, θα είχε μια αξία, θα ήταν να υπάρχω στη γη ως αυτό που γεννήθηκα. Δηλαδή, αν γεννήθηκα ως μια ψυχή, με συγκεκριμένες ποιότητες, χρειάζεται να το τιμήσω στη γη. Είναι η μόνη μου αξία. Να είμαι σε συγκεκριμένη θέση και να κάνω συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, αν μιλήσω για εμένα, αυτό το οποίο μπορώ να αισθανθώ ως πρώτη ψυχή είναι μόνο η άρνηση. Πρώτα απ' όλα αυτό που είναι. Σε δεύτερο, ό,τι έχω και σε τρίτο, ό,τι μου δίνεται. Την χάνει βέβαια, επειδή ακριβώς ο πρώτος πατάει κάποια συγκεκριμένα αποτυπώματα, θα ακολουθήσουν και οι άλλοι, οπότε αυτά τα οποία λέω σας είναι πιο πολύ γνωστά
από αυτά που μπορεί να ακούτε εσείς από τη Χριστίνα, γιατί η Χριστίνα έρχεται από μία άλλη διάσταση, για να θυμίσει αυτό που έχουμε αφήσει και δεν έχουμε τιμήσει, όμως εμένα μπορείτε να με κατανοείτε ξεκάθαρα, γιατί τα πατήματα είναι τα ίδια. Για να μπορέσω να δω τις αρνήσεις μου, κοιτάω πάνω το θυμό μου. Δηλαδή μία αλήθεια. Όταν κάποιος θα μου μιλήσει για τον άνθρωπο και θα εκφράσει τη λέξη άνθρωπος, δηλαδή να είναι καλά οι άνθρωποι, εγώ θυμώνω και εναντιώνομαι. Αυτό σημαίνει ότι τον άνθρωπο ως ποιότητα, ως ουσία, ποτέ δεν θέλησα να τον απλώσω στη γη. Δηλαδή η ανθρωπότητα ως αλήθεια είναι κάτι στο οποίο αντιδρώ. Αν με βάλεις να περιγράψω πώς θα ήθελα να είναι ο άνθρωπος, θα σου έδινα όλες εκείνες τις πτυχές που στην πραγματικότητα θα ήταν αρνητικές ή δαιμονικές. Όμορφος, γοητευτικός, δυνατός, να τον ζηλεύουν όλοι, να έχει άπειρες ικανότητες, να είναι σαν το Θεό, να κάνει ό,τι θέλει. Δεν θα έδινα ποτέ μια ανθρώπινη απλή διάσταση. Οπότε όταν μου εκφράζεσαι και μου λες κοίταξε τους ανθρώπους, εκεί τους απαξιώνω και δεν δίνω καμία σημασία. Όμως επειδή αυτά τα πατήματα χρειάζεται να υπάρχουν στη γη για να μπορούν να ακολουθούν και οι υπόλοιπες ψυχές, τότε ως Αδάμ θα σας πω μερικές ποιότητες. Δεν έχω εκφραστεί ποτέ εγώ μέσα από αυτό που νιώθω και αισθάνομαι, μόνο πληροφορίες έδινα. Αυτές που λεγόντουσαν ακόμα και από τη Χριστίνα. Οπότε σήμερα θα σας πω μερικά βιώματα εσωτερικά, τα οποία εκφράζονται στη ζωή μου, ακόμα και σήμερα, γι' αυτό ακόμα και αν θέλετε εσείς να δείτε ποια είναι η διαδρομή σας στη γη, το σήμερα σας θα σας το δείξει. Δηλαδή οι αρνήσεις που έχετε στην καθημερινότητά σας, θα σας δείξουν τις αρνήσεις σας. Ακόμα και ως ψυχή. Δεν χρειάζεται να βρείτε ποιοι ήσασταν στο παρελθόν. Μπορείτε να μείνετε στο τώρα, να δείτε τι αρνείστε και θα δείτε την ποιότητά σας. Έτσι ως Αδάμ θα ήθελα πάντοτε να μην έχω ευθύνη και να μην υπάρχω εγώ στο προσκήνιο ως εκείνος, θα το πω όπως θα το εκφράζει το ο νους, φταίει. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Κάποιος άλλος φταίει. Οπότε το πρώτο που θα αρνιόμουν ως Αδάμ θα είναι η ευθύνη μου. Να είμαι αυτό που είμαι και να απλώσω το έργο που χρειαζόταν στη γη. Δείτε πόσο αριστοτεχνικά έχει συμβεί το έργο, δηλαδή ο Αδάμ πάντοτε είναι αθώος. Μια γυναίκα ή ένα φίδι φταίει για να μπορέσει να βγει εκτός θέσης, δηλαδή εκτός εαυτού. Ένας άνθρωπος που έχει δημιουργηθεί με ό,τι χρειάζεται θα έχει την αίσθηση, θα έχει την νόηση, θα μπορεί να νιώθει, να αισθάνεται, μπορεί να δει τον κίνδυνο, μπορεί να δει τι θα συμβεί, γιατί η αίσθηση μπορεί και βλέπει τι συμβαίνει. Πάντοτε η αίσθηση είναι δύο βήματα μπροστά από την πραγματικότητα που ζούμε. Όμως, όντας πονηρός, θα ήθελα να αφήσω να συμβεί ένα λάθος, χωρίς εγώ να είμαι στο προσκήνιο. Έτσι το πρώτο πράγμα που θα αρνιόμουν θα ήταν η ευθύνη. Νοώ, μπορώ και βλέπω μέσα από την εσωτερικότητά μου τι θα συμβεί. Το βλέπω. Πριν ακόμα συμβεί, αυτή είναι μια ποιότητα που την έχω ακόμα και σήμερα. Δεν χρειάζεται να εκφραστεί κάποιος να μιλήσει. Μπορώ να αισθανθώ την εσωτερικότητά του και το επόμενο του βήμα. Όμως εγώ αυτή τη νόηση, βλέποντας δηλαδή τη λογική και το παράλογο, θα την αρνηθώ,
Οπότε σε ένα βαθύτερο επίπεδο θα αρνηθώ να πάρω θέση. Δεν θα πάρω θέση. Βλέπω τι συμβαίνει, μα επειδή έχω την αίσθηση χρειάζεται να πάρω θέση. Γιατί αυτός που έχει την αίσθηση και μπορεί και βλέπει και αισθάνεται, γι' αυτό υπάρχει στη γη, για να παίρνει θέση και να βάζει όριο. Οπότε εγώ αυτό θα το παραβλέψω. Δεν εννοώ, δηλαδή κάνω το βλάκα. Δείτε λίγα ακόμα και στις γραφές, ο Αδάμ φαίνεται δίθεν αθώος και απερίσκεπτος και ξαφνικά ένα πονηρό έρχεται και τον οδηγεί στην πτώση. Μα γνώριζε τι θα συμβεί. Έτσι με έναν τρόπο ιδιαίτερο μπορώ να σε αφήσω να κάνεις λάθος, να μην πάρω θέση, να μην σε καθοδηγήσω για να μπορέσει να συμβεί το λάθος. Όταν θα πω το ήξερα αυτό το λάθος, τότε αυτή είναι η απόδειξη απλά ότι έχω αίσθηση και μπορώ και είμαι νοήμων. Γι' αυτό και δεν έχει καμία αξία να λέτε το ήξερα, γιατί το ερώτημα είναι όταν το αισθανθήκατε τι κάνατε. Όταν έχει συμβεί και λες το ξέρω, είναι η απόδειξή σου, δεν έχει καμία ουσία. Οπότε χωρίς να έχω την νόηση, ενεργή, που χρειάζεται να δώσει σήμα να μπω σε εμένα, να πάρω την ευθύνη και να μπω σε μια δράση, να πάρω θέση, τότε τα πράγματα εξελίσσονται χωρίς εμένα. Μετά σε δεύτερο χρόνο όταν θα εξελιχθούν, για να συνεχίζω να κρύβομαι, θα πρέπει να κρίνω και να ενοχοποιήσω κάποιον άλλον. Πάλι θα βγάλω εμένα από το προσκήνιο γιατί θέλω να πάρω την ευθύνη μου. Εσύ φταίς. Εγώ που είδα και αισθάνθηκα ότι θα πέσεις και σε άφησα να πέσεις, μετά σε κρίνω. Εσύ φταίς. Πρόσεχε. Κοίτα τι έκανες. Θα σε κρίνω μόνο και μόνο γιατί έτσι εγώ μπορώ να κρύβομαι. Το δεύτερο πράγμα το οποίο έκανα ως Αδάμ είναι ότι όλα τα πλάσματα της γης, όλα. Εάν είσαι η αγάπη, χρειάζεται να τα αγαπήσεις. Μα για ποιο λόγο ο πρώτος άνθρωπος να είναι η αγάπη και να μην είναι η δύναμη. Θα σας πω με τον απλό νου, εφόσον λέμε ότι ο δαίμονας, ο διάβολος που προϋπήρχε επί της γης είχε δύναμη, για ποιο λόγο ο Θεός να μην δημιουργήσει τον πρώτον άνθρωπο με δύναμη. Μέσα από το νου μας θα έπρεπε να δημιουργήσει έναν δυνατό για να μπορέσει τι να τον κάνει, τον δαίμονα, να τον νικήσει. Αυτό είναι νοητικό κατασκεύασμα γιατί αυτό έχουμε μάθει. Ο Θεός όμως επειδή είναι σοφός δημιούργησε τον πρώτον άνθρωπο μέσα από την αγάπη γιατί γνώριζε ότι ο δαίμονας την αγάπη φοβάται. Οπότε αν ο Αδάμ ήταν ο Αδάμ, έπαιρνε δηλαδή φως από το φως του και ήταν η γέννησή του επί της γης, τότε ο δαίμονας θα κρυβότανε γιατί την αγάπη τη φοβάται. Δείτε τη σοφία του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και την άρνηση του Αδάμ να είναι η αγάπη, γιατί θέλησε μέσα από τη ζήλια του να είναι πιο δυνατός από τον δαίμονα. Αυτό το οποίο θέλησε να κάνει ήταν μέσα από το θυμό του να εξαφανίσει το κακό από τη γη. Δηλαδή ο νους να μην υπάρχει. Αυτό είναι το δικό μου βασίλειο και εγώ εδώ δεν σε θέλω. Μα αυτό είναι ενάντια στη δημιουργία. Γιατί ακόμα και ο δαίμονας είναι δημιούργημα του Θεού. Αν ήτανε θα τον είχε εξορίσει ή θα τον είχε εξοβελήσει ο Θεός ο ίδιος. Όμως εγώ επειδή ως πρώτη ψυχή θέλω να είμαι πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους, όποιος τολμούσε να αμφισβητήσει ότι αυτό είναι το βασίλειό μου, εγώ θα ήθελα να τον εξοβελήσω έξω από αυτό.
Οπότε το να είμαι η αγάπη και να την απλώσω στη γη και τα πράγματα να μπουν σε μία τάξη, δηλαδή ο άνθρωπος επιτιζείς με αγάπη, ο δαίμονας φοβάται την αγάπη και κρύβεται, η ανθρωπότητα που απλώνεται, η δημιουργία, δεν συνέβηκε ποτέ. Το μόνο που συνέβη ήταν μία μάχη με το κακό για να το εξοβελήσω από τη γη. Δηλαδή ενάντια στο σχέδιο του Θεού. Με ό,τι πολεμάς και μάχεσαι όμως γίνεσαι το ίδιο. Αυτό ήταν το λάθος. Όταν πολεμάτε τη μιζέρια γίνεστε η μιζέρια. Όταν πολεμάτε τη φτώχεια γίνεστε η φτώχεια. Όταν πολεμάτε το κακό γίνεστε το κακό. Οπότε αφήνοντας ο Αδάμ αυτό που είναι, την αγάπη την οποία λέμε τώρα ότι περπατάμε προς τα εκεί, δεν θα μπορούσε ποτέ να ολοκληρωθεί εάν η αλήθεια δεν γινόταν αποκαλυπτική, δηλαδή ότι η αγάπη επί της γης σε σώμα, ως γέννηση, από τον πρώτο άνθρωπο δεν συνέβηκε ποτέ. Έτσι ο σεβασμός απέναντι σε αυτό που είμαι και στην πρώτη μου γέννηση με οδήγησε στη μάχη. Στη δεύτερη από τις παρουσίες μου στη γη που ήμουν ο Πέτρος, δείτε ότι ο άνθρωπος που λέγεται Πέτρος, ως πρώτη ψυχή Αδάμ, ήταν εκτός εαυτού. Δηλαδή, δύο πράγματα δεν είχε. Αγάπη και κυριότητα. Και βέβαια, μίσος για τη γυναίκα. Οπότε θα έπρεπε ο Πέτρος να συνυπάρχει με αυτά για να τα δει. Να έχει δηλαδή τη γυναίκα ως Παναγία, ως πραγματική γυναίκα, δίπλα του και τον Κύριο και την αγάπη σε σώμα για να μπορέσει να θυμηθεί. Στην πραγματικότητα το μήνυμα ήταν «Θυμήσου άνθρωπε ποιος είσαι». Δεν μπορείς να αναγνωρίσεις κάτι αν δεν το έχεις. Ακόμα και αν το έχεις απολέσει, το αναγνωρίζεις. Γιατί κάποτε το είχες. Έτσι πολύ σωστά ο Πέτρος που είχε την κυριότητα, αλλά ποτέ δεν την τίμησε και ήταν η αγάπη, μπορούσε να την αναγνωρίσει. Κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να αναγνωρίσει, εκτός από τον Πέτρο, αυτή την ποιότητα, γιατί αυτή η ποιότητα ήταν για εκείνον. Αυτό δεν τον κάνει σημαντικό, δεν τον κάνει ξεχωριστό, απλά τον βάζει στην ευθύνη του ποιος είναι. Επειδή εσύ είσαι ο Πέτρος, εσύ είσαι η πρώτη ψυχή ως Αδάμ, χρειάζεται να θυμηθείς την κυριότητα και την αγάπη. Η αγάπη είναι η γέννησή σου και η κυριότητα είναι εκείνο το όριο για να στέκεται στη θέση σου. Οπότε για άλλη μια φορά συνέβη και η άρνηση, δηλαδή αυτό που μου θυμίζεις, αυτό που είμαι, αυτό που δονείς μέσα μου, θα το αρνηθώ. Έτσι επειδή η ψυχή έχει μνήμες και βιώματα, το ίδιο και ο άνθρωπος, όταν το κακό εμφανίστηκε, δηλαδή την μέρα που ήρθαν να πιάσουν τον Κύριο, εμφανίζεται το κακό επί της γης. Απέναντι στον Κύριο και στην αγάπη. Τι θα έκανα εγώ? Αμέσως ξυπνάει το ασυνείδητο. Μάχη με το κακό. Ούτε κυριότητα, ούτε αγάπη. Αυτή είναι η επιλογή μου. Το να μείνω στη θέση μου να νιώσω και να αισθανθώ και να πάρω την ευθύνη του εαυτού μου, επειδή και αυτό είναι μέσα στην κυριότητα, εγώ θα το αρνηθώ και βλέποντας σε σώμα την πραγματικότητα, δηλαδή έρχεται το κακό και ο Κύριος μένει στη θέση του, παίρνει απόσταση, και τότε μπαίνω σε επιλογή.
Δείτε οι επιλογές πώς είναι στη ζωή μας. Θα νιώσεις και θα αισθανθείς αυτό που είσαι και θα επιλέξεις εσένα ή θα επιλέξεις την άρνησή σου. Οπότε εγώ επειδή ακριβώς κρατάω το κακό ως καβάντζα, γιατί φοβάμαι να το αφήσω, τότε θα βγάλω το μαχαίρι για να κόψω το αυτί, που σημαίνει ότι κάνω μάχη για άλλη μια φορά με το κακό. Οπότε κάθε φορά που το κακό θα υπάρχει στη ζωή μου, εγώ δίνω μάχη. Δεν χρειάζεται να πάω πίσω να δω αν είμαι ο Πέτρος ή ο Αδάμ. Αυτό το βλέπω στη ζωή μου καθημερινά. Μόλις το κακό με πλησιάσει, εγώ επιτίθομαι. Δηλαδή η επιλογή έχει γίνει, το ζητούμενό μου είναι η μάχη, οπότε θα προσπεράσω όλα τα υπόλοιπα, όπως και τότε. Προσπερνάω την αίσθηση, προσπερνάω ότι χρειάζεται να πάρω θέση, προσπερνάω την ευθύνη, προσπερνάω την κυριότητα του εαυτού μου, το να μείνω στη θέση μου και να εκφραστώ, να πω τι θέλω και πάω κατευθείαν στη μάχη. Δηλαδή παίζω σε ένα λάθος γήπεδο. Δεν έχω αυτή τη δύναμη. Υπάρχει μια άλλη δύναμη που δεν την έχουμε αναγνωρίσει ακόμα, αλλά πρώτα πρέπει να περπατήσουμε την αγάπη για να μπορέσουμε να δούμε τη δύναμη της αγάπης, όπου αυτά είναι προς το παρόν μόνο λόγια. Ας μείνουμε στην άρνηση. Της κυριότητας. Οπότε τώρα η ίδια ψυχή, άσχετα τι διαδρομές έχει κάνει στη γη, εμφανίζεται πάλι εδώ και λέει ότι είναι ο Δαβίδ. Ένας Δαβίδ που λέει ότι είναι ο Αδάμ και ο Πέτρος. Το μόνο κοινό με αυτά τα οποία σας λέω είναι ότι ακριβώς τα ίδια πράγματα συνέβηκαν στη ζωή μου και στο τώρα. Και θα συνεχίζουν να συμβαίνουν όσο εγώ δεν μπαίνω σε επίγνωση και δεν μπαίνω στην κυριότητα του εαυτού μου. Κάτι που έχω αρνηθεί. Έτσι και σε αυτή τη ζωή μου, αν κάποιος θα ήθελε να με αποπλανήσει ή να με παραπλανήσει, το μόνο που θα έκανε ήταν να μου δώσει μία πρόκληση. Έχοντας μέσα μου άρνηση και αντίδραση, τότε εάν μου δώσεις μία πρόκληση, εγώ θα πάω στο γνωστό μου, μέσα από το ασυνείδητό μου, να βγάλω τα μαχαίρια και να πάμε στη μάχη. Πάλι είναι υπαρκτή η αίσθηση, δηλαδή μου λέει, μείνε, πάρε χρόνο, πάρε χώρο, πάρε απόσταση, δεν είναι για εσένα, όμως αυτή η τάση μου που έρχεται μέσα από τα βιώματά μου να έχω μια ικανοποίηση του να βγω νικητής μέσα από το κακό, να το νικήσω, θα τα προσπεράσω όλα και θα μπω σε αυτή την αντιπαράθεση, στην αντιμαχία. Για να σε νικήσω αν είσαι κακός, πρέπει να γίνω δύο φορές κακός. Δεν μπορώ να σε νικήσω αλλιώς. Αλλά τότε έχω χάσει αυτό που είμαι. Την ποιότητά μου, την ουσία μου. Και απομακρύνομαι πιο πολύ από τη γέννησή μου. Βέβαια, επειδή αυτή είναι η ουσία μου, εσύ μπορεί να την αισθάνεσαι, να την νιώθεις, αλλά εγώ θα κάνω τα πάντα για να μην τη λάβεις.
Οπότε επειδή όλα τα πράγματα ξεκινάνε από την άρνηση, για να μπορέσει να ξεκινήσει να είναι υπαρκτή η κυριότητα του ανθρώπου επί της γης, χρειάζεται να αναγνωριστεί η άρνηση και να οδηγηθώ στην αποδοχή ότι εγώ το να είμαι κύριος του εαυτού μου, δεν το γνωρίζω ως βίωμα. Ποτέ δεν μπορεί να ξεκινήσει μία αρχή εάν δεν πατήσεις μέσα στην επίγνωση της αλήθειας. Έτσι τα πράγματα αντιστραφήκανε. Δηλαδή, εφόσον ο πρώτος άνθρωπος ήταν η αγάπη και επειδή ο δαίμονας φοβάται την αγάπη, και αυτό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, οι ρόλοι αντιστραφήκανε. Ο άνθρωπος αφήνοντας αυτό που είναι, άρχισε να φοβάται. Και επειδή φοβότανε, γιατί πάντα φοβάσαι όταν αφήνεις αυτό που είσαι. Δεν το συνειδητοποιείς εκείνη τη στιγμή, γιατί έχεις έναν ενθουσιασμό ότι μπορείς να γίνεις κάτι άλλο. Αυτό που ζήλεψες δηλαδή, έχεις την ψευδέστηση ότι μπορείς να το αποκτήσεις αφήνοντας αυτό που είσαι και τότε προσπερνάς το φόβο. Έναν φόβο ως αίσθημα της προστασίας ότι αν σε αφήσεις θα χαθείς. Και έτσι από την ώρα που έγινα κάποιος άλλος άρχισα να φοβάμαι γιατί πια δεν είμαι εγώ. Αν έχεις περπατήσει πάρα πολύ μέσα σε αυτό το δρόμο, τότε γίνεσαι μόνο φοβικός. Δηλαδή, οι φοβικοί άνθρωποι δεν έχουν τίποτα από τον εαυτό τους. Τίποτα από την αλήθεια τους. Και γι' αυτό γίνονται και ιστερικοί και γι' αυτό παθαίνουν πανικούς. Η έκφραση του πανικού είναι απλά το αποτέλεσμα της μάχης με τον ίδιο στον εαυτό. Έτσι, αν μιλήσω λίγο πιο βαθιά, το να μένω, να νιώθω, να αισθάνομαι, να μπαίνω στην αίσθησή μου, να βλέπω τι θα συμβεί, να παίρνω θέση, να αισθανθώ ότι τι χρειάζεται να κάνω ως αυτό που είμαι, δηλαδή να εμφανιστώ, έχει μέσα έναν άορατο φόβο που δεν θέλω να τον νιώσω. Γιατί τότε αν αποκαλυφθεί ότι εγώ είμαι εγώ, αυτό που περιέγραφε δηλαδή, εάν εγώ νιώσω και αισθανθώ ότι εγώ είμαι ο Αδάμ, εγώ είμαι η διαδρομή, εγώ είμαι ο άνθρωπος, τότε ό,τι γνώριζα μέχρι χθες χρειάζεται να μην υπάρχει. Όλη η διαδρομή που έκανα, που ήταν ακριβώς η άρνησή μου, χρειάζεται να αφαιθεί και να ξεκινήσω μία νέα αρχή. Οπότε πώς μπορώ να ξεκινήσω μία νέα αρχή αν δεν έχω επίγνωση ότι η αρχή της κυριότητας συμβαίνει μέσα από την αναγνώριση και την αποδοχή της αλήθειας. Οπότε αυτό το οποίο δεν γνωρίζετε σε ένα βαθύτερο επίπεδο είναι ότι μόλις εμφανίστηκε εκείνοι που θα συλλαμβάνανε τον Κύριο, δηλαδή το συμβάν, τότε ο Πέτρος φοβήθηκε. Συλλαμβάνουν τον Κύριο. Δηλαδή η κυριότητα χάνεται. Η αγάπη απομακρύνεται. Και εκεί συμβαίνει ο φόβος.
Αντί αυτός ο φόβος να με βάλει στην επίγνωση, και να ευαθύνω σε εμένα, αυτός ο ίδιος ο φόβος με οδηγεί στο να επιτεθώ. Έτσι ο Κύριος για άλλη μια φορά διδάσκει και σου λέει ότι και αυτόν τον αγαπάς. Οπότε εκείνη τη στιγμή γνώριζε η άρνηση τη συνέχεια, εφόσον εκείνος που καθορίζει τις εξελίξεις μέσα από τη στάση του, γνώριζε ότι από εκείνη τη στιγμή και πέρα τα πράγματα θα πάρουν άλλη τροπή. Έτσι ξεκίνησε μετά να χτίζεται το έργο, δηλαδή η Σταύρωση να γίνει μια λύπηση και ο Πέτρος στη συνέχεια να κρυφτεί πίσω από τον δήθεν Κύριο στο νου του. Πάλι δηλαδή ένα καινούριο κρύψιμο. Έτσι όπως ο Αδάμ κρύφτηκε πίσω από την Εύα, έτσι και ο Πέτρος κρύφτηκε πίσω από τον Κύριο. Και βέβαια και σε αυτή τη ζωή ο Δαβίδ κρύβεται πίσω από τη Χριστίνα. Άρα το κρύψιμο μου είναι γνωστό. Πότε εμφανίζομαι μόνο? Όχι για να πάρω θέση, αλλά για να πολεμήσω. Τότε εμφανίζομαι. Έτσι, ένα συνήθιο επίπεδο, περιμένω κάποιος να κάνει κάτι κακό, να πάρω μία αφορμή, για να εμφανιστώ να λύσω δήθεν το πρόβλημα. Όλη η ουσία έχει χαθεί από πριν, αφού γνωρίζεις, άνθρωπε. Πάρε θέση και όλα θα μπουν στη ροή τους. Οδήγησε δηλαδή την ανθρωπότητα στην αλήθεια. Οπότε ο δρόμος της κυριότητας είναι ένας δρόμος που δεν έχει περπατηθεί. Χρειάζεται να γίνεται από το βήμα. Για να γίνεται από το βήμα, χρειάζεται να αφαιθεί η κοροϊδία, να γίνει η αναγνώριση του μη σεβασμού, να αφαιθεί η δικαιολογία της ενοχής, η δικαιολογία και η κρίση του λάθους, και να πάμε στην επίγνωση. Δηλαδή γίνε Κύριος και αυτό που είσαι. Αυτή είναι η εντολή. Μπορώ να αρνηθώ. Κανένας δεν με υποχρεώνει. Γιατί ο άνθρωπος γεννήθηκε και με ελευθερία για να μπορεί να αρνείται. Έτσι δείτε ότι επειδή ακριβώς και αυτό το αρνήθηκα, η δήθεν κυριότητα έγινε υποχρέωση, η δήθεν ανθρωπότητα έγινε απλά κάτι για να γίνει. Έτσι πάντοτε στη διαδρομή χρειάζομαι να λαμβάνω αυτό που είναι για το επόμενο μου βήμα. Αυτή είναι η αποδοχή που προσπέρασα για να μπορέσω να φτάσω στη δεχτικότητα. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται η αλήθεια να είναι ξεκάθαρη.
Οπότε μπορεί να είδα τον Κύριο, μπορεί να τον αισθάνθηκα, να τον αναγνώρισα, αλλά να αρνήθηκα να λάβω την ουσία. Το ίδιο κάνουμε και εμείς στο τώρα. Το ίδιο κάνετε και εσείς. Μπορεί να αναγνωρίζετε ένα μέρος της αλήθειας σας, αλλά θα το αρνηθείτε. Έτσι, για να μην γίνω ο κύριος του εαυτού μου, θα ψάξω πάντοτε να βρω ένα παράδρομο. Η κυριότητα έχει μια καθετότητα, δηλαδή έχει και μια ευθεία. Γι' αυτό έκανα και την ευθύτητα. Να είμαι ευθύς. Οπότε ή θα πάω στην ευθεία και θα είμαι κύριος του εαυτού μου ή θα κατασκευάσω εγώ μέσα από το νου μου ένα παράδρομο. Ο μόνος παράδρομος που μπορούσα να κατασκευάσω ως Πέτρος ήταν το πιστεύω. Πιστέψτε στον Κύριο, αλλά να μην γίνετε κύριοι του εαυτού σας. Έτσι, ό,τι κάνω εγώ στον εαυτό μου, το απλώνω στη γη. Το απλώνω στους ανθρώπους. Αν θέλω να σε διδάξω τη μάχη, θα σε οδηγήσω εκεί. Θα δούμε και το εμπόδιο. Το εμπόδιο, για να μπορέσω να το περπατήσω αυτό, είναι ακριβώς η αρχή της γέννησης. Δηλαδή, υπόθηκε κάποια στιγμή όταν ήμασταν οι δυο μας με τη Χριστίνα, ο Βλάκας φοβήθηκε, μιλώντας για τον Αδάμ. Οπότε όλη η εσωτερικότητα, όλο δηλαδή το οριζόντιο από το θέλω μέχρι την αγάπη του ανθρώπου, δηλαδή το θέλω, το κάνω, την ευθύνη, την εμπιστοσύνη και η αγάπη του ανθρώπου δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Δεν εμπιστεύτηκα αυτό που είμαι. Δεν πίστεψα ότι με αυτό που είμαι μπορώ να υπάρχω στη γη. Δηλαδή δεν δέχτηκα. Αυτή είναι η διαστρέβλωση. Και έτσι μέσα από το νου μου πίστεψα ότι μπορώ να υπάρχω όντας κάποιος άλλος. Για να γίνω κάποιος άλλος χρειάζεται να αφήσω την κυριότητα. Και έτσι να κατασκευάσω μία άλλη διαδρομή. Έτσι ακόμα και στη σημερινή εποχή, όταν μου λένε «Κύριε Παντέλη», νιώθω κάπως. Δεν μου είναι οικείο. Προτιμώ το μικρό. Να έχουμε μία οικειότητα. Εσύ και εγώ να γινόμαστε ένα. Ποτέ δεν ρωτάω επίθετα. Μόνο ονόματα. Έτσι να γνωρίζετε ότι το επίθετο έχει θυμό. Ποτέ δεν υπήρξα ο κύριος Αριστίδης Βαντέλης.
Όλη αυτή η διαδρομή ήταν για να φτάσω σε αυτή την αποδοχή μιας διαδρομής. Οπότε για να την περπατήσω, πρώτα συμβαίνει η αναγνώριση, σταματάω να πολεμάω με την αλήθεια μου, με αυτό που είμαι, για να μπορέσω χωρίς άρνηση πια, αλλά με αποδοχή, να ξεκινήσω τα πρώτα βήματα. Πώς είναι να είσαι Κύριος. Το γνωρίζω ως αίσθηση, αλλά ως βίωμα όχι. Έτσι γνωρίζω και τα βήματα. Χρειάζεται να είμαι σε μένα. Να βλέπω ότι νιώθω και αισθάνομαι. Να κάνω μικρά βήματα εμπιστοσύνης ότι έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Τώρα χρειάζεται να πάρω θέση. Να εκφράσω εμένα και το θέλω μου. Παίρνοντας την ευθύνη να υπάρχω. Μέσα από την καθετότητα μπαίνει και το όριο. Να νιώθω το φόβο μου και να το αφήνω να συμβαίνει, να φεύγει μέσα από το σώμα μου. Να εμπιστεύομαι την πράξη. Να με πάρω να βλέπω τι συμβαίνει. Μέσα από τα λάθη και από τα σωστά να αρχίζω να αναγνωρίζω την αίσθησή μου. Για να φτάσω στο σημείο να με δεχτώ. Και έτσι να περπατήσω και την αγάπη. Για εμένα. Άρα με εμένα δεν έχω σχέση. Άρα εμένα μάχομαι. Αυτή ήταν η διαδρομή του ανθρώπου για τόσες χιλιάδες χρόνια. Η μάχη με τον ίδιο τον εαυτό. Και έζησε χωρίς την κυριότητα και χωρίς την αγάπη. Έτσι για να ολοκληρώσω, αυτός που έχει την ευθύνη, δηλαδή αυτός που έκανε την αγάπη λύπηση και την κυριότητα υπηρεσία, αυτός που δίδαξε το πιστεύω, αυτός που έκρυψε την αλήθεια, που διαστρέβλωσε την ιστορία, έχει ευθύνη να διδάξει και τη θετικότητα. Τα πράγματα είναι απλά. Ο νους τα κάνει τεράστια, τους δίνει ιδιαίτερη αξία, μεγάλη επίβολη σημασία. Οπότε αν τα αφαιρέσεις όλα αυτά, απλά βλέπεις τι έχεις να περπατήσεις και αν αποδεχτείς, ξεκινάς τα πρώτα βήματα για τη ζωή που ήρθες να ζεις στη γη. Μέχρι εδώ.